Τα κύματα μετά τον ήλιο και τον άνεμο συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πηγές που οι επιστήμονες ερευνούν ως πηγή ενέργειας, ως απάντηση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές και απάντηση όμως στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τα καύσιμα. Πρέπει σιγά σιγά να απαλλαγούμε από τα καύσιμα, γιατί φέρνουν όλα αυτά που φέρνουν και που ξέρουμε νομίζω πλέον όλοι, και να πάμε σε πηγές που είναι σταθερές, αυτό που λέμε ανανεώσιμες, που ξέρουμε ότι θα τις έχουμε για πάντα. Για την ώρα μπορούμε και εκμεταλλευόμαστε τον αέρα, τον ήλιο, τη γεωθερμία. Ευελπιστώ ότι σε λίγα χρόνια θα εκμεταλλευτούμε και την ενέργεια των κυμάτων, που είναι τεράστια και δεν την έχουμε ακόμα βάλει στο πλάνο όπως θα ίσως να μπορούσαμε. Η πράσινη ενέργεια είναι η ενέργεια προς την οποία πρέπει να πάμε. Δηλαδή δεν πρέπει πλέον να έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει ιδανικά εις το μέλλον να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο σαν καύσιμο, το οποίο δεν θα επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον. Επιστήμονες από 12 πανεπιστήμια του κόσμου συμμετείχαν σήμερα σε Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή και πως η ενέργεια, ευθυγραμμισμένη σε διαφορετικές επιλογές, μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες προς μια κατεύθυνση προστασίας του πλανήτη. Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει μια σταθερή πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με δύο στόχους. Το πρώτο είναι περιβαλλοντική στόχη και να παλύνουμε την κλιματική αλλαγή, και ο δεύτερος είναι βέβαια η ενεργειακή αυτονομία, η οποία είναι όλο και πιο πολύ ζητούμενο, ήταν πάντα, απλώς τώρα το βλέπουμε πιο καθαρά μπροστά μας. Στο συνέδριο οι ομιλητές αναφέρθηκαν και στην Κρήτη, που με τη διασύνδεση σε επίπεδο ενέργειας μέσω των καλωδίων εμφανίζει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, αποτελώντας επί της ουσίας, όπως τόνισαν, ενεργειακό κόμβο. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει διασυνδεθεί με το μακρύτερο εις τον κόσμο καλώδιο διασύνδεσης εναλλασσομένου ρεύματος. Έτσι, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε μήκος καλώδιο σε αυτή την τάση που υπάρχει στον πλανήτη. Αλλά παρότι δεν εξυπηρετεί ένα κομμάτι της Κρήτης, βλέπετε αμέσως, έχετε δει νομίζω όλη τη διαφορά στην ποιότητα. Δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχουν τα προβλήματα τάσεων και που υπήρχαν στο παρελθόν. Με το που θα γίνει και το δεύτερο καλώδιο, νομίζω η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο βελτιωμένη και θα λήξουν, θεωρώ, οριστικά τα προβλήματα τροφοδότησης της Κρήτης.